δεν κατάλαβαν καν πότε πήγαν στο Λύκειο και χρειάστηκε να απομονωθούν για να βιώσουν την τηλεκπαίδευση τα δύο τελευταία χρόνια της πανδημίας. Στην τρίτη Λυκείου φέτος, η τηλεκπαίδευση μετά από το σεισμό προκρίνεται ως η ενδεδειγμένη προσωρινή λύση, κάτι που οι μαθητές της τρίτης Λυκείου στο Αρκαλοχώρι αρνούνται να δεχθούν, ζητώντας από την πολιτεία ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση και στήριξη των συμμαθητών τους, που αυτές τις ώρες όχι υπολογιστή, αλλά ούτε σπίτι για να κάνουν τηλεκπαίδευση δεν έχουν. Έχουμε αποφασίσει σαν τρίτη Λυκείου γενικώς να κάνουμε μια αποχή, έτσι ώστε να δείξουμε τη δυσαρέσκειά μας ότι δεν είναι μια λύση η τηλεεκπαίδευση για τα πάντα. Ξέρω παιδιά που δεν έχουν ίντερνετ, δεν έχουν καλό σήμα για να πάρουν δεδομένα, δεν έχουν σπίτια, δεν έχουν που να μείνουν. Δηλαδή, πώς θα είναι να το ξεκινήσουμε και πώς να το τελειώσουμε. Δεν είναι λύση. Δηλαδή, συμμαθητές μας δεν γίνεται η μισή να μπαίνουν στην τηλεεκπαίδευση και η άλλη μισή να μην ξέρουν πού να πάνε. Όλοι μαζί λοιπόν το αντιμετωπίζουμε ως μια ομάδα, γιατί αυτό θα με να δείξουμε και ως μαθητική κοινότητα, ότι είμαστε όλοι μαζί ένα, ενωμένοι. Οι τραγικές συνέπειες του σεισμού προκάλεσαν και σε αυτούς και τις οικογένειές τους σύνθετες απώλειες. Φροντιστήρια που λόγω της ανεργίας δεν μπορούν να συνεχίσουν, μια στέγη που δεν έχουν πλέον όλοι, μια ψυχολογία που κάθε άλλο μπορεί να συνυπάρξει, με την απέτηση για επιμελές διάβασμα που θα τους ανοίξει το δρόμο για το πανεπιστήμιο. Πολλοί δεν καταφέρνουν να διαβάσουν. Γιατί μένουν σε σκηνές ή μένουν σε κάποιο άλλο σπίτι που τους φιλοξενεί και είναι αρκετά δύσκολο να έχουμε ψυχολογία και την ηρεμία για να διαβάσουμε. Είμαι μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές μου, είμαστε όλοι μαζί σε αυτό και δεν ξέρω πού θα πάει όλο αυτό, περιμένουμε τους κίσκους για ένα καλύτερο μέλλον και για μας, αλλά και για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερο μάθημα. Οι μαθητές της τρίτης τάξης Λυκείου στο Αρκαλοχώρι ζητούν να επιστρέψουν και πάλι στο σχολείο τους και μέχρι τότε να μπορούν να κάνουν διαζώσεις μάθημα σε αίθουσες. Στο πλευρό τους και οι καθηγητές που στηρίζουν τα αιτήματά τους, δικαιολογώντας πλήρως την αγωνία τους και την ανάγκη τους μέσα σε όλο αυτό που έχει συμβεί να θέλουν να νιώθουν ίσοι με όλους τους μαθητές της χώρας. Αυτό που γράψαμε και στην ανοιχτή επιστολή που στείλαμε στην Υπουργό Παιδείας είναι ότι ζητάμε η τηλεκπαίδευση να πάψει να αποτελεί πανάκια για όλες τις περιπτώσεις. Καθώς δεν γνωρίζουμε το τι μας επιφυλάσσει η φύση, το τι θα μας ξημερώσει. Όπως δήλωσε ο διευθυντής του σχολείου, ο εργολάβος αναμένεται να εγκατασταθεί αύριο στο σχολείο, ενώ οι εργασίες που πρέπει να γίνουν για να μπορεί να ανοίξει και πάλι η πόρτα του Λυκείου δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν σε λιγότερο από ένα μήνα. Στην αρχή, να σας πω την αλήθεια, μου είχε πει ο υπεύθυνος από τις χρηματικές υπηρεσίες ότι είναι θέμα ενός 20ημέρου από τη στιγμή που θα μπει ο εργολάβος. Εγώ το θεωρώ λίγο δύσκολο αυτό. Νομίζω ότι θα πάει πάνω από μήνα αυτή, έτσι, κατά τη δική μου την εκτίμηση, βλέποντας την εικόνα του σχολείου.